ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ με την POX. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όλα τα μέλη των ανθρώπων αυτών που έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εν μέσω πανδημίας μαζί με όλους τους ανθρώπους του τουρισμού. Και θέλω να πω ότι ανακοινώθηκαν από την Ευρώπη τα στοιχεία για την ανάπτυξη της χώρας μας 7,1% του 2021. Σημαντικό κομμάτι αυτής της ανάπτυξης οφείλεται και προέρχεται από το ότι αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω τα έσοδα μας για τον τουρισμό. Θυμίζω ότι η προβλέψη ήταν 5 με 6 δις έσοδα από τον τουρισμό για τη χώρα του 2021 και πλέον δεν έχει κλείσει ακόμα η χρονιά, γιατί ακόμα έχουμε επισκέπτες σε πολλές περιοχές μας, πλησιάζουν τα 12 δις. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, οι ξενοδόχοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο, η μεταποίηση, τις τουριστικές περιοχές, όλα τα επαγγελματά και όλες οι ελληνικές οικογένειες που είτε ως πρώτη ασχολία είτε ως δεύτερη ασχολία, οικογενειακή επιχείρηση ασχολούνται με τον τουρισμό, έκαναν και κάναμε όλοι μαζί μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που συνεχίζεται το φθινόπωρο, όπως βλέπετε, αλλά και το χειμώνα. Ο Νοέμβρης ακόμα είναι εδώ και προσφέρει στο ΕΡΤ της χώρας. Και φυσικά οι συμφωνίες που υπογράφουμε ήδη και αφορούν το 2022 είναι πολύ ενθαρρυντικές. Θα ήθελα να τονίσω παράλληλα με όλο αυτό όμως ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να λειτουργούμε επαγγελματικά, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και σίγουρα θα πρέπει όρημα να αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, οι δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν φυσικά και με το κομμάτι της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό.